Αγαπητό σε Υιόν ονομάζουσα και το πνεύμα εν ειδη περιστεράς και βεβαίω του δόμου των ασφαλές. Ο εμφανής Χριστέ ο Θεός και τον κόσμο που της εδόξας. Τα Θεοφάνεια ή Φώτα γιορτάζουμε τη βάφτιση του Ιησού Χριστού από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο ή Βαφτιστή. Στην Ελλάδα ο αγιασμός γίνεται για πρώτη φορά την παραμονή των Θεοφανίων και λέγεται μικρός αγιασμός, πρωταγίαση ή φώτιση. Με την πρωταγίαση ο ιερέας γυρίζει όλα τα σπίτια και με το σταυρό και ένα κλονάρι βασιλικό αγιάζει ή φωτίζει τους χώρους των σπιτιών για να φύγει μακριά κάθε κακό. Έτσι και φέτος ο πατέρας Κωνσταντίνος τέλεσε τον καθιερωμένο αγιασμό περνώντας από σπίτια, καταστήματα και από υπηρεσίες των σερών. Ευχόμαστε και προσευχόμαστε για τους εαυτούς μας πρώτα και για όλο τον κόσμο. Ο Θεός να δώσει αυτή η χρονιά να ευλογημένη, αγιασμένη, φωτισμένη, να ανοίξουμε τα μάτια της ψυχής μας, να δεχθούμε τη χάρη του Θεού, τον αγιασμό του Θεού που σήμερα ήδη κάνουμε το μεγάλο αγιασμό της παραμονής, αύριο τα φώτα και με την ευκαιρία αυτή γυρνάμε όλοι οι ιερείς στα σπίτια, στις υπηρεσίες, στους δρόμους και φωτίζουμε και αγιάζουμε τα σπίτια, αγιάζουμε τους ανθρώπους και είναι συγκινητική η προσέλευση του κόσμου, συγκινητική η υποδοχή του κόσμου που θέλουν να σπαστούν το σταυρό, να αγιαστούν. Αυτό είναι καλό σημάδι και ελπίζουμε στον Κύριό μας έτσι εκείνος να, που είναι ο δυνατός, ο εξουσιαστής που έχει στα χέρια του τους χρόνους και τους καιρούς να αγιάσει αυτό το χρόνο, να τον ευλογήσει και αυτή η χρονιά να είναι πολύ καλύτερη από την προηγούμενη. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου των φώτων λαμβάνουν χώρο στην εκκλησία μας διάφορες τελετές οι οποίες σε συνδυασμό με τις παραδόσεις μας δημιουργούν ένα εορταστικό κλίμα. Έτσι μετά το πέρας της κατάδυσης του Σταυρού που γίνεται κάθε χρόνο στις 6 Ιανουαρίου, οι ιερείς θα συνεχίσουν να γυρίζουν τα σπίτια και να αγιάζουν τους χώρους αυτούς για να φύγει μακριά κάθε κακό. Είναι γεγονός ότι μας ανοίγουν και μάλιστα μας περιμένουν και με χαρά το περιμένουν αυτό το πράγμα και αν αργήσουμε σε κανένα σπίτι λέει πού ήσασταν, γιατί δεν ήρθατε. Είναι μια ευλογημένη συνήθεια που υπάρχει εδώ στην Ορθόδοξη Ελλάδα μας να ανοίγουμε τα σπίτια μας τέτοιες ημέρες, να μπαίνει ο Σταυρός, να μπαίνει ο Αγιασμός, να φωτίζουν τα σπίτια μας, να φωτιζόμαστε όλοι ούτως ώστε έτσι, να βαδίζουμε αυτό το δρόμο του Αγιασμού, της τελειώσεως, της Θεός, της σωτηρίας. Χρόνια πολλά ευλογημένα και του χρόνου με υγεία. Αύριο με υγεία.